Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε κόλυβα. Τα κόλυβα τα τελευταία χρόνια έχουν αποδεσμευτεί από την περιοριστική τους ιδιότητα να σερβίρονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ θρεπτικό σνακ και γλυκό που μπορούμε να φτιάξουμε όλοι μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα κόλυβα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σιτάρι, 400 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 100 γραμμάρια σουσάμι, 200 γραμμάρια αμύγδαλα χωρίς φλούδα, 250 γραμμάρια καριδόψυχα, 2 κουταλιές της σούπας κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 80 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 250 γραμμάρια σταφίδες, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ένα ρόδι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα μπολ με παγωμένο νερό. Θέλουμε νεράκι παγωμένο. Και βάζουμε το σιτάρι μέσα και μουλιάζουμε για 8 με 10 ώρες. Όσα σιταράκια δούμε ότι βγουν στην επιφάνεια, τα αφαιρούμε γιατί σημαίνει πως δεν είναι καλά, οπότε δεν τα χρειαζόμαστε. Μετά από 8 με 10 ώρες, θέλω να δείτε πώς γίνεται το σιτάρι. Εδώ. Αλλάζει τελείως η υφή του. Κοιτάξτε εδώ, ακόμα και έτσι, ομό τρώγεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε κάποιες συνταγές όντως δεν το βράζουν το σιτάρι. Χρησιμοποιούν το σιτάρι όπως είναι ομό και κατευθείαν το στεγνώνουν πολύ καλά και το βάζουν κανονικά στα κόλυβα. Εμείς θα το βράσουμε όμως, οπότε μετά από 8 με 10 ώρες, αυτό που θα κάνω είναι να σουρώσω το σιτάρι μου. Εδώ. Και έχω μία κατσαρολίτσα με νερό που βράζει. Και θα προσθέσω στο σιτάρι μου να βράσω για 30 με 40 λεπτάκια. Με το που βράσει, σουρώνουμε και αφήνουμε στο σουρωτήρι για τουλάχιστον μία ώρα μέχρι που να κρυώσει το σιτάρι μας. Τα κόλυβα έχουν μία έννοια περισσότερο συμβολική. Συμβολίζουν τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννησης, με τις σταφίδες να αντιπροσωπεύουν τη γλυκύτητα της ζωής και τα μπαχαρικά να αποτελούν σύμβολα της αφθονίας. Λοιπόν, έχουμε βράσει το σιτάρι μας, το έχουμε σουρώσει και όπως βλέπετε είναι στο σουρωτήρι εδώ πέρα, έχει κρυώσει τελείως, οπότε το βγάζω στην άκρη και πρέπει οπωσδήποτε για να πετύχει η συνταγή μας να κάνουμε τι, να το στεγνώσουμε πολύ καλά. Ο τρόπος που το στεγνώνουμε είναι πάρα πολύ απλός, εδώ. Θα πάρετε τα ψιά, θα βάλετε μία πετσέτα κάτω, άλλη μία πετσέτα κάτω, θα απλώσετε το σιταράκι, εδώ. Το δύσκολο σημείο είναι μόνο η επεξεργασία του σιταριού για να κάνουμε κόλυβα. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα όλα είναι εύκολα, απλά ανακατεύουμε υλικά, εδώ. Ανακατεύουμε, απλώνουμε, εδώ. Απλώνουμε το σιτάρι γιατί θέλουμε να τραβήξει όλη την υγρασία του, η πετσέτα. Όπως σας είπα, μερικές συνταγές όντως δεν βράζουν το σιτάρι. Βάζουν κατευθείαν μουλιασμένο το σιτάρι πάνω στις πετσέτες και αφήνουν να τραβήξει η πετσέτα όλη την παραπανήσια υγρασία. Αφήνω πάνω σας, κάντε ό,τι θέλετε. Εμένα και οι δύο εκδοχές μου αρέσουν. Η άλλη εκδοχή είναι το σιτάρι πιο τραγανό. Σε αυτή την εκδοχή το σιτάρι είναι πιο βρασμένο. Τώρα, εδώ πέρα, σε αυτό το στάδιο, πρέπει να αφήσουμε αρκετή ώρα, για τουλάχιστον 3-4 ώρες, να τραβήξουν καλά οι πετσέτες όλη την υγρασία που έχει το σιτάρι μας. Εδώ και εδώ. Κοιτάξτε. Οπότε, θα απλώσετε πετσετούλα από εκεί από πάνω, εδώ. Θα αφήσετε στην άκρη. Και θα περιμένετε τουλάχιστον 3-4 ώρες μέχρι που να τραβήξει όλη την υγρασία. Γενικά, τα κόλυβα είναι ένα γλυκό που δεν μπορούμε να το ετοιμάσουμε εκείνη την ημέρα. Θέλει προετοιμασία το σιτάρι, οπότε καταλαβαίνετε. Θέλει το μούλιασμα, θέλει το βράσιμο, θέλει το σούρωμα, θέλει το στέγνωμα. Οπότε όλη η διαδικασία είναι εκεί γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ εύκολα. Εγώ έχω ετοιμάσει σιταράκι εδώ πέρα για να σας δείξω πώς γίνεται μετά από 3-4 ώρες. Ουσιαστικά γίνεται σαν ξηρός καρπός, δηλαδή όντως έχει μαλακώσει, η υγρασία παραπανίσια έχει φύγει, είναι πάρα πολύ νόστιμο και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει νεράκι γύρω γύρω. Οπότε, βγάζω και αυτή την πετσέτα και βέβαια η διαδικασία για να κάνουμε κόλυβα είναι η ιεροτελεστία. Πραγματικά πρέπει να κάνουμε όλα τα στάδια που σας δείχνω και να βάλουμε όλα τα υλικά γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε τα σωστά κόλυβα. Τώρα, όπως είναι, παίρνουμε και βάζουμε το σιταράκι μας σε ένα μπολ. Εδώ. Το μαζεύουμε και το ρίχνουμε σε ένα μπολ. Εδώ.
Και βάζω το σιταράκι μου εδώ. Τέλεια. Και όπως είναι, τα τσετούλες μου έχουν κάνει τη δουλειά, τα ψάκια μου έχουν κάνει τη δουλειά. Τα πάνε στην άκρη. Το υπόλοιπο σιταράκι που έχω θα κάνω και άλλα κόλυβα. Και τώρα τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα είναι όλα τα υλικά που πρέπει να βάλουμε στα κόλυβα. Θέλουμε σιτάρι, θέλουμε κανέλα, θέλουμε γαρίφαλο, θέλουμε ρόδι, θέλουμε φρυγανιά, θέλουμε σταφίδα, θέλουμε καρύδι, θέλουμε αμύγδαλο, θέλουμε σουσάμι, θέλουμε άχνη ζάχαρη και θέλουμε και μαϊντανό. Γιατί? Γιατί όλα τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα συμβολίζουν κάτι. Να σας πω ότι πολύ σημαντικό για να βγουν ποιοτικά τα κόλυβα και νόστιμα είναι όντως οι ξηροί μας καρποί να είναι τρομερά καβουρδισμένοι. Θέλω ή να καβουρδίσετε στο τηγάνι ξεχωριστά λίγους τους ξηρούς καρπούς ή να ψήσετε στο φούρνο 150 βαθμούς. Θα βάλετε πρώτα τα καρύδια να γίνουν ωραία, τα καρύδια τραγανά. Θα βάλετε μετά τα αμύγδαλα να γίνουν και αυτά τραγανά. Και το σουσαμάκι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θέλω όντως όλα να γίνουν χρυσαφένια και πάρα πολύ τραγανά. Έτσι θα έχετε πολύ νόστιμα κόλυβα. Τώρα υπάρχει άλλο ένα υλικό, το αλεύρι, που για θρησκευτικούς λόγους πρέπει να το βάλουμε και αυτό. Και ο μαϊντανός και το ρόδι όλα πρέπει να μπουν. Επειδή δεν μπορούμε να το βάλουμε ομό στη συνταγή, καταλαβαίνετε δεν τρώγεται το αλεύρι ομό, τι πρέπει να κάνουμε? Να το καβουρδίσουμε, πρέπει να το ψήσουμε. Οπότε πάρτε ένα τηγανάκι εδώ και καβουρδίστε το αλεύρι. Θέλουμε να το καβουρδίσουμε, να το κάνουμε ωραίο, να το κάνουμε βρόσιμο ουσιαστικά να το ψήσουμε και δεν το καβουρδίζουμε με λάδι, το καβουρδίζουμε σκέτο. Οπότε, έτσι όπως είναι, κάνετε λίγο υπομονή μέχρι που να καβουρδιστεί το αλευράκι. Όση ώρα περιμένουμε να καβουρδιστεί το αλεύρι, πάμε να ενώσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο μπολ και ρίχνουμε μέσα όλα μα όλα τα υλικά. Κάποιοι βάζουν την άχνη ζάχαρη από πάνω και μετά ανακατεύουν τελευταία στιγμή μαζί με τα διακοσμητικά. Εμένα μου αρέσει να ρίχνω όλα τα υλικά μαζί και μόνο το ρόδι να ρίχνω στο τέλος από πάνω. Οπότε, το σιτάρι πάει στο μπολ. Ένα υλικό. Δεύτερο υλικό που πρέπει να βάλουμε είναι η άχνη ζάχαρη. Πάει και αυτή στο μπολ. Εδώ. Και καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο πριν ρίξετε όλα τα υπόλοιπα υλικά να ανακατέψετε το σιτάρι μαζί με την άχνη ζάχαρη. Έτσι, το σιτάρι σε περίπτωση που έχει υγρασία, επειδή η άχνη ζάχαρη έχει και λίγο corn flour μέσα κρυμμένο, θα μπορέσει να τραβήξει ό,τι παραπανήσια υγρασία έχει το σιτάρι. Εδώ. Κοιτάξτε. Οπότε έχουμε πετύχει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Το αλεύρι μου εδώ πέρα ψήνεται. Σιγανή φωτιά, δεν χρειάζεται να το βάλετε δυνατά. Θα πάρει λίγη ώρα, θα πάρει 4-5 λεπτά και μην νομίζετε. Και ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, πρώτο υλικό που θα χτυπήσουμε στο μίξερ είναι το σουσάμι. Θα το σπάσουμε καλά. Δεν θέλουμε να το κάνουμε ταχύνι. Απλά θέλουμε να το σπάσουμε καλά. Επαναλαμβάνω, το σουσάμι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά καβουρδισμένο. Οπότε, χτυπάμε πολύ καλά εδώ. Οπότε χτυπάμε καλά το σουσάμι και το σουσάμι πάει μέσα. Να σας πω ότι παραδοσιακά τα κόλυβα έχουν 9 υλικά, εμείς έχουμε 11, γιατί είναι 9 τα τάγματα των αγγέλων. Το κάθε ένα συμβολίζει από κάτι. Λοιπόν, επίσης τα αμύγδαλα θα τα χτυπήσουμε και αυτά εδώ. Αλλά αυτά δεν θέλουμε να τα σπάσουμε πάρα πολύ, θέλουμε να αφήσουμε κομμάτια μέσα. Εις χρόνος πάντα έχουμε το μυαλό μας στο αλεύρι, έτσι. Δεν το ξεχνάμε, το ψήνουμε εδώ πέρα. Στη φωτιά μας πάνε. Λοιπόν, χτυπάω και τα αμύγδαλα. Κάποια θα σπάσουν περισσότερο, κάποια λιγότερο. Και συνεχίζω με το επόμενο μας υλικό, τα καρύδια. Και αυτά ακριβώς όπως πριν, με τον ίδιο τρόπο, θα τα σπάσουμε στο μίξερ. Εδώ, πολύ απλά. Πάνε και αυτά μέσα. Φανταστικό. Βλέπετε, δηλαδή, πραγματικά, όντως είναι ένα πολύ θρεπτικό σνακ, γιατί έχει τόσους πολλούς κρύους καρπούς, έχει το σιτάρι, έχει όλα αυτά τα καλούδια που όντως δεν έχει κάτι αρνητικό εκτός της ζάχαρης. Λοιπόν, το αλεύρι μου συνεχίζει να ψήνεται εδώ πέρα. Εδώ, ψήνω το αλεύρι, μια χαρά. Και πάμε να ρίξουμε τώρα τα αρωματικά μας. Κανέλα, γαρίφαλο, φρυγανιά τριμμένη, σταφίδες και μαϊντανό ψιλοκομμένο. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Νομίζετε. Ουσιαστικά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κατέψουμε όλα τα υλικά. Εδώ. Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο το βάλετε για την παράδοση. Δεν ταιριάζει κανονικά ο μαϊντανός στη συνταγή αυτή. Το βάζουμε γιατί πρέπει να το βάλουμε. Υπάρχει λόγος θρησκευτικός που πρέπει να βάλουμε το μαϊντανό. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το μαϊντανό εδώ. Και βάζουμε μέσα και το μαϊντανό. Εδώ. Και το αλεύρι μου είναι σχεδόν έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, έχει καβουρδιστεί, έχει ψηθεί.
δεν έχει ομιγεύσει πια. Οπότε ρίχνω και το αλεύρι μέσα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ανακατέψω. Θέλετε το ρόδι να το βάλω μέσα ή από πάνω? Μέσα. Μέσα, εντάξει. Λοιπόν, θα τα βάλω όλα μαζί τότε. Πάει και το ρόδι μέσα, εδώ. Ειλικρινά σας λέω, είναι τα πιο νόστιμα κόλυβα που έχετε δοκιμάσει. Πρέπει να την κάνετε τη συνταγή. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ. Είναι φανταστικά, δεν υπάρχουν. Φροντίζουμε όλα να ανακατευθούν στην εντέλεια. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να τα σερβίρουμε. Θα βάλω σε ένα μπολάκι εδώ. Και όντως αυτή τη συνταγή πραγματικά την αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν αρχίσετε να τρώτε, δεν πρόκειται να σταματήσετε με τίποτα. Για τα κόλυβα, σε μπολ με νερό βάζουμε το σιτάρι και αφήνουμε να μουλιάσει για 8 με 10 ώρες. Σουρώνουμε και βράζουμε σε κατσαρόλα με νερό για 30 με 40 λεπτά. Αφήνουμε για μία ώρα στο σουρωτήρι για να φύγει περιττή υγρασία και να κρυώσει καλά. Απλώνουμε πετσέτες σε ταψιά και βάζουμε το σιτάρι. Καλύπτουμε με πετσέτες και αφήνουμε μέχρι να τραβήξουν οι πετσέτες όλη την υγρασία. Μεταφέρουμε το σιτάρι σε μπολ, προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και ανακατεύουμε. Βάζουμε στο μπλέντερ το σουσάμι, τα αμύγδαλα, τα καρύδια και χτυπάμε για να σπάσουν σε μικρά κομμάτια. Βάζουμε στο μπολ και προσθέτουμε την κανέλα, το γαρίφαλο, τη φρυγανιά, τις σταφίδες, το μαϊντανό ψιλοκομμένο και το ρόδι. Σε τηγάνι σε χαμηλή φωτιά βάζουμε το αλεύρι και σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Αφαιρούμε και βάζουμε στο μπολ. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικό. Μόλις το δοκιμάστε, θα καταλάβετε ότι είναι η πιο νόστιμη συνταγή που έχετε φάει ποτέ σας.